Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Καλησπέρα, πάλι εδώ, σήμερα το σας κάλεσμα. Παρακολούθησα πριν λίγες μέρες και την συνέντευξη που κάνατε με τον Σάκη τον Καραβέλη, ένα αγαπητό πρόσωπο για την Κοζάνη. Με τον Σάκη είχα την τύχη να συνεργαστώ ως μαθητής του, να το πω καλύτερα, διότι ήταν προπονητής μου όταν ήμουν στον Μακεδονικό, γιατί τότε εντάξει ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα με τους θεματοφύλακες, δεν μπορούσαμε να βρούμε εκπαίδευση στην αρχή. Και ο Σάκης ως πιο μεγάλος, πιο έμπειρος και ως παιδί του Μακεδονικού ερχόταν και εκπαίδευε εμάς τους νεότερους. Που είναι τιμή που τον γνώρισα. Είναι μεγάλος θεματοφυλάκας πλέον, παίζει στην Αλφαθνική, με λαμπρή καριέρα μέχρι στιγμής. Και πήρα και από αυτόν κάποια πράγματα. Και δεν ξέρεις πόσο περήφανο κάνετε το Μακεδονικό όταν βλέπει ότι ξεκίνησαν δύο παιδιά. Ένας παίζει Super League 1 και άλλο Super League 2, έτσι. Καραβέλη Super League 1, Λαμπύρη Super League 2. Και έτυχε να είναι μαζί σε μια ακαδημία, έτσι, σε μια ομάδα. Έτσι πως ξεκίνησε στο Δωρή. Να μας πεις λίγο, ξεκινήσαμε από τον Δωρή, πώς ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο, αλλά και πώς σκέφτηκες αργότερα να γίνεις θεματοφύλακας ή είχες αυτή την τρέλα, να γίνεις θεματοφύλακας ή έπαιξες κάπου αλλού σε κάποια άλλη θέση πρώτα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως όλα τα παιδιά και εγώ, ξεκίνησα από τις Αλάνες να παίζω ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως το κομμάτι της Ακαδημίας ξεκίνησε πρώτα ο αδερφός μου και με παρέπεμψε να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό. Η αλήθεια είναι πως πήρα πάρα πολλά πράγματα από την Ακαδημία. Ουσιαστικά μεγαλούχησε ως προσωπικότητα και θεωρώ ότι μου δώσε μια γερή βάση για το μέλλον ως προσωπικότητα. Στην αρχή έπαιζα μέσα, ήμουν επιθετικός, θυμάμαι. Αν και είχα φυσικά προσόντα για να παίξω στο θεματοφύλακα, ήμουν ψηλό παιδί, δυνατό, αλτικός. Μου άρεσε πάντα ό,τι έχει να κάνει με το τέρμα, είτε το σκοράρισμα, είτε το να αποκρούω μια μπαλά. Εντάξει, σε εκείνη την ηλικία, εγώ πρότυπό μου ήταν τον αδελφό μου. Γιατί θυμάμαι ήταν καλός, γρήγορος και ουσιαστικά ήταν και αυτός που με τράβηξε στο χορό, να το πω έτσι. Όσο περνούσε ο καιρός, έτεινα προς το goalkeeping. Μου άρεσε η ιδέα να φοράω τα γάντια, να κάνω μέρα την εστία, να αποκρούω την μπάλα, να πηδάω, να πέφτω. Δύσκολο πράγμα, περίεργο, αλλά ήταν αυτό που με προσέλκυσε. Σίγουρα και περίεργο για ένα μικρό, το ξέρεις καλύτερα κι εσύ, να διαλέξει αυτή τη θέση, μια θέση ευθυνής που θα τη συζητήσουμε. Γιατί είπαμε, ο τερματοφύλακας είναι μια ιδιαίτερη θέση και πρέπει να έχει γερή καρδιά, ψυχή και αυτό που λένε, την τρέλα να μπορείς να παίξεις τερματοφύλακας. Πριν πάμε στην μια άλλη ερώτηση, θα πούμε για τη Μαρία την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και στους δυο σας. Χαιρετισμούς και καλή επιτυχία σου έρχεται η Μαρία. Και επίσης στην κυρία Μαρία. Χαρά μου που σχολιάζει για μένα. Αξιόλογος άνθρωπος στην κοινωνία της Κοζάνης και αυτή και όλη η οικογένεια Παπαδόπουλη. Ναι, είναι και στο team του κυρίου του Πασχάλη του Παπαδόπουλου. Ναι. Πάμε να κάνουμε μια τη διαδρομή σου. Πώς ξεκίνησε από την Ακαδημία, είπαμε, του Μακεδονικού. Να κάνουμε λίγο τη διαδρομή. Από την Ακαδημία του Μακεδονικού. Ωραίες στιγμές. Κύριος Νίκος Γκουσγούνης. Πολλά πράγματα να πω, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Άνθρωπος που δεν με ήθελε κάτω από την εστία. Μάλωσα για να πω σε αυτή τη θέση. Ναι. Μάλωσα για να πω. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές με έδειχνε τώρα. Το θυμάμαι. Μου λέγε πάρ' τον πατέρα σου και φύγε. Γιατί δεν μ' άφηνε να πω τραυματοφυλακάς. Με γνώρισε παίχτη. Πολλή δουλειά. Όμορφα χρόνια. Καλοί συμπαίκτες, καλοί άνθρωποι. Γενικά ο Μακεδονικός ήταν και είναι, πιστεύω, ένα πρότυπο ακαδημίας.
πανελλαδικός, γιατί δίνει βαρύτητα στα παιδιά, δίνει βαρύτητα στα νέα παιδιά. Είχε ανέκαθεν ταλέντο, πιστεύω. Και είναι αυτό το σημαντικό, το ότι έδωσε εκπαίδευση. Έδωσε εκπαίδευση και ως χαρακτήρα και ως παιδί και ως ποδοσφαιριστή μου έδωσε εκπαίδευση. Και η ιστορία μου είναι αυτή. Εγώ ξεκίνησα αθλητικός. Ύστερα, με δική μου πρωτοβουλία, επέλεξα έναν τροματοφύλακας. Άσχετα που στην αρχή δεν το ήθελε ο προπονητής μου, το δέχτηκε, είδε ότι έχω ταλέντο σε αυτό, κάτω από τα goalpost. Και με το ζόρι τον έπεισα να με κρατήσει τη θέση. Ωραία. Ξεκινάς τροματοφύλακας, κάνεις αυτή τη διαδρομή. Μετά, πες μου αυτή η ιστορία στις ομάδες που πήγες. Μετά, εντάξει, και από τις μικτές κυρίως της Κοζάνης, φτάσαμε μέχρι τον τελικό, τον παλαιό τελικό πριπλήγης εθνικών ομάδων, όπου χάσαμε στα πέναλτι από την Αθήνα, μαμέ. Ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες διακρίσεις από το συλλογικό επίπεδο στην αρχή, στο περιφερειακό με τις μικτές. Σε ηλικία 16 ετών περίπου και μισό, σε ένα φιλικό με το Μακεδονικό Κοζάνης, στο Βατερό, αν θυμάμαι καλά, ναι. Στο Βατερό παίξαμε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Εκεί με προπονητή τον κύριο Παπακώστα, στο πρώτο ημίχρονο είχα αγωνιστεί. Με είδαν οι άνθρωποι του συλλόγου, του Παναθηναϊκού. Αργότερα, αφού τελείωσε το παιχνίδι, μίλησα με έναν άνθρωπο που θεωρώ καταλυτικό για τη μέχρι σήμερα πορεία μου και οπτική που έχω στον χώρο του ποδοσφαίρου, τον κύριο Βαγγέλη Τολάπα, που ήταν προπονητής τροματοφυλάκων του Παναθηναϊκού στην δεύτερη ομάδα εκείνη την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το περίμενα. Και μόνο που μου μίλησε ένα τέτοιο κλαμπ, ένα τέτοιο σύλλογο και ενδιαφέρθηκε, ήταν για μένα κάτι το συγκλονιστικό εκείνη την περίοδο. Πέρασα από την αξιολόγηση και με την συγκατάθεση της ομάδας μου του Μακεδονικού. Πέρασα από την αξιολόγηση, κατέβαινα στην Αθήνα, πέρασα από όλους τους τομείς αξιολόγησης και ενέκριναν τη μεταγραφή άνθρωπου του Μαθηναϊκού μαζί με τη συγκατάθεση τη δική σας. Παναθηναϊκός. Ένα ταξίδι όμορφο, ακαδημίες, πολλά πράγματα, πολλά συναισθήματα. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί, θέλω να μου πεις, ναι, πραγματικά, για ένα μικρό παιδί, έτσι, πώς βίωσες εκεί το χρονικό περιθώριο που έμεινε, το χρονικό διάστημα που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Θέλω να μου πεις, μερικά πράγματα. Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, ήμουν για 2 έτη περίπου, 1,5-2 έτη. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στην ομάδα, ο σύλλογος ήταν σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι έφευγε από την Παιανία, από τις εγκαταστάσεις, πήγαινε στο Κοροπή και ήταν σε μια αναπροσαρμογή. Έτυχε να έχω συμπαίκτες αξιόλογους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέχρι και σήμερα σε μεγάλα κλαμπ, τον Λάζαρο Δουλάμπου που είναι στον ΠΑΟΚ, τον Χατζηγιοβάνη που είναι στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα παιδιά τα οποία κάνουν πορεία μέχρι στιγμής. Αυτό έδειχνε κιόλας ότι ο σύλλογος έδινε μεγάλη βαρύτητα στα παιδιά, στους νέους ποδοσφαιριστές, στην προοπτική και στην εξέλιξή τους. Δύσκολησε το εγκλισμού, γιατί θεωρώ ότι ένα παιδί που πηγαίνει σε μια ακαδημία τέτοιου επίπεδου θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θυσιάζει πολλές ευχαριστίες που έχει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Θυσιάζει φίλους, παρέες, κοπέλες σε αυτήν την ηλικία, εξόδους, ώστε την επόμενη μέρα, να κοιτάξει την επόμενη μέρα, να είναι έτοιμος για ένα παιχνίδι, για μια προπόνηση. Βέβαια, στον Παναθηναϊκό εμείς είχαμε όλες τις προδιαγραφές, με διατροφολόγους, εργοφυσιολόγους, γυμναστές, αρκετοί άνθρωποι από πάνω μας, το βλέπεις επαγγελματικά ξεκάθαρα από την αρχή. Εγώ προσωπικά πέρασα πολύ όμορφα, πολύ δημιουργικά. Δηλαδή, έχω μόνο καλές αναμνήσεις να θυμάμαι από το Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκα στη δεύτερη ομάδα,
Είχα την τύχη να κάνω προπονήσεις αρκετές φορές με την πρώτη ομάδα και με τον κύριο Αναστασίου και με τον κύριο Στραματσόνη αργότερα. Συνεργάστηκα με πολύ καλούς προπονητές θεματοφυλάκων, με τον κύριο Αγριογιάννη που είναι στον Ολυμπιακό, τον κύριο Γκαλίνοβιτς και τον κύριο Λάπα που ξαναείπα, που τον θεωρώ και μέντορά μου. Ωραίες αναμνήσεις, όμορφο ταξίδι. Αυτά, αυτό το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού. Ένα όμορφο ταξίδι στον Παναθηναϊκό, πραγματικά που θέλω να το νιώσουν πάρα πολλά παιδιά. Πραγματικά, όπως το είπες όμως, χρειάζονται θυσίες, δεν είναι τίποτα έτσι εύκολο. Έτσι. Πριν πας μετά τον Παναθηναϊκό να μας πεις τη διαδρομή σου, η Μαρία Παπαδοπούλου λέει, μα είμαι και εγώ, λέει, η μάνα ενός θερματοφύλακα, ο μικρός ο γιος της πέσης θερματοφύλακας. Και να, τύπος ο Κουσγούνης. Ο Θοδωρής λέει, δεν είναι μόνο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αγαπάει αυτό που κάνει, αλλά ταυτόχρονα σπουδάζει κιόλας. Γι' αυτό και τον αγαπώ. Δυο φορές λέει. Γι' αυτό και του εύχομαι να είναι γερός με πολύ αγάπη, ο Νίκος Κουσγούνης. Όπως ξαναείπα, δεν έχω πολλά λόγια να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Σπουδαίος άνθρωπος και εγώ τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Πολύ καλός προπονητής και μέντορας. Αυτό, μέντορας για τα παιδιά, για το ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια του. Μπορούσα να μην επέμβει και η Βάσο, η γυναίκα μου, γιατί σε θυμάται από μικρό και το λέει πολλές φορές, παιδί με τσαγανό από μικρός. Φαινόταν ότι θα είναι πολύ καλός φύλακας της εστίας. Έχουμε ακόμα πιο ψηλά, χαιρόμαστε για σένα, Άκη μας, να σε βλέπουμε να προοδεύεις. Να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βάσο, από κοντά πάντα σε όλους μας, σαν μητέρα μας και αυτή πραγματικά, από την Κοζάνη 2004, από το Μακεδονικό που ήταν δίπλα σε όλα και εσείς και η κυρία Βάσο. Φεύγεις από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Η επόμενη. Φεύγω τον Παναθηναϊκό και εκείνη την περίοδο... Στα 19, Θοδωρή, στα 19, 18, 19. 19 στα 20. 19 στα 20. Φεύγω τον Παναθηναϊκό, εκείνη την περίοδο είχα μια πρόταση από τον Πλατανιά, από τον κύριο Βλάχο τότε, για να αξιολογηθώ κάποιες μέρες την πρώτη ομάδα του Πλατανιά με τον κύριο Παράσχο. Πέρασα μία εβδομάδα αξιολόγησης και μετά υπέγραψα τριετές συμβόλαιο τότε με την ομάδα του Πλατανιά, όπου και εντάχθηκα στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας από το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι πως τα Χανιά, εντάξει, για μένα τα Χανιά είναι η δεύτερη πόλη μου. Είναι ο τέταρτος χρόνος που μένω στα Χανιά, μαζί με τον Πλατανιά που είναι τότε. Καλό κλαμπ ο Πλατανιάς, καλή ομάδα, με πολλές διακρίσεις και αρκετά χρόνια στη Super League, αν και βέβαια τώρα έχει βρίσκεται στην Αμερική. Ωραία πορεία ο Πλατανιάς. Εντάξει, θεωρώ ότι στην ομάδα του Πλατανιά θα μπορούσα να έχω μια διαφορετική διαδρομή ως ποδοσφαιριστής. Διότι μετά από κάποιο σημείο δόθηκαν ευκαιρίες σε νέα παιδιά για να εξελιχθούν μέσα από το κλαμπ. Εκείνη την περίοδο, θυμάμαι, είχα και ένα τραυματισμό στον Πλατανιά. Είχα τραυματισμό με τον προσαγωγό μου και με τους κοιλιακούς για ένα διάστημα, 2 μηνών, 3, και είχα μείνει λίγο πίσω με θεραπείες και αποκατάσταση. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου, έλυσα τη συνεργασία μου με τον Πλατανιά και πήγα για 6 μήνες στον Αχαρναϊκό και μετά στον Απόλλων Λάρισσας, όπου και αγωνίστηκα σε αυτές τις δύο ομάδες με αρκετούς συλλόγους. Έπαιξα τα πρώτα επαγγελματικά μου παιχνίδια και από εκεί σιγά σιγά πήρα το βάπτισμα του πυρός και μετεγράφη στη Δόξα Δράμας, όπου έμεινα μέχρι το καλοκαίρι του 19 και μέχρι σήμερα αγωνίζομαι στην ομάδα των Χανίων. 2 χρόνια στα Χανιά, Δύο χρόνια στα Χανιά, ναι. Εντάξει, στα Χανιά μια ομάδα η οποία ήταν Κισαμικός, έγινα ο Χανιά Κισαμικός και τώρα είναι ΠΑΕ Χανιά. Ένας σύλλογος που ουσιαστικά
βρίσκεται στη Super League 2 για να πρωταγωνιστήσει. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάλει θεμέλια για να κυνηγήσει την άνοδο. Με οργάνωση, προγραμματισμό, σωστή λειτουργία και αξιόλογο ρόστερ και προπονητικό επιτελείο. Ξέρω, είπες ότι η Τεχνιά είναι η δεύτερη σου πόλη αρκετά χρόνια. Ναι. Κάνατε και το διπλό προχθές, έτσι, με τον ντέρμπι. Ναι, με τον Εργοτέλη. Εντάξει, ένα διπλό που το χρειαζόμασταν, γιατί η αλήθεια είναι πως και λόγω του κορονοϊού φέτος ταλαιπωρηθήκαμε λίγο όλες οι ομάδες. Σταμάτα ξεκίνα με τις προπονήσεις, χάσαμε το ρυθμό μας λίγο και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Μπορώ να πω, βέβαια ήταν και τα συνεχόμενα παιχνίδια που είχαμε Τετάρτη Κυριακή. Δεν είχαμε καλή συγκομιδή βαθμών στην αρχή. Δεν ξέρω τι έφταιξε βέβαια, γιατί πέρσι κάναμε μια πολύ καλή πορεία και τερματίσαμε τρίτη. Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα έχουμε ανέβει πάρα πολύ ως ομάδα, δουλεύουμε πολύ καλά. Και αρχίζουν τα πράγματα και κινούν υπέρ μας, θεωρώ. Έχουμε πίστη στο πλάνο που υπάρχει και θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Θοδωρή, ανέφερες τις ομάδες που πήγες. Τι είναι αυτό που σε πείθει ή που θα σε πείσει αργότερα, να αγωνιστείς σε μια ομάδα εκτός φυσικά έτσι, της οικονομικής συμφωνίας. Δηλαδή, τι άλλο μετράς χώρια το συμβόλαιό σου, το οικονομικό. Τι είναι αυτό που σε πείθει να πας σε μια ομάδα? Πρώτα απ' όλα, αυτό που κοιτάζω σε μια ομάδα είναι ξεκάθαρα το οργανόγραμμα της ομάδας. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η ομάδα, τι στόχους έχει η ομάδα, ποιο προπονητικό επιτελείο αποτελεί μια ομάδα, ποιοι άνθρωποι δηλαδή την περικλείουν και ουσιαστικά, ως Θοδωρής, τελευταίο αφήνω το οικονομικό κομμάτι, το οποίο δεν διαχειρίζομαι και ο ίδιος. Ωραία. Κοιτάζω ποιοι συμπαίκτες βρισκόνται στην ομάδα, ποιοι θα συντελέσουν την ομάδα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία περικλείουν το κλαμπ κυρίως. Και τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικότερο για να επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Κυρίως, να κοιτάξει να ταιριάζει απόλυτα στο κλαμπ και ψυχολογικά να μπορεί να το υποστηρίξει και αγωνιστικά για να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί το να μην είσαι ψυχολογικά εντάξει σε ένα σύλλογο θα υπάρχει συνέπεια και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι δεδομένο. Όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις ομάδες, ποια θεωρείς ήταν η καλύτερη σου χρονιά? Κοιτάξτε, η θέση τροματοφύλακα είναι μια θέση η οποία θέλει γερό στο μας. Θέλει πολύ υπομονή και επιμονή, σίγουρα. Είναι μια θέση, εγώ τώρα είμαι στα 23-24. Είναι μια θέση η οποία οι περισσότεροι μου λένε ότι ή θα αγωνιστείς πολύ μικρός ή θα αγωνιστείς πιο μεγάλος, σε ροή. Επομένως, πρέπει να έχεις γερό στο μάχη και να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω ως τερματοφύλακας και ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι να δουλεύω. Να δουλεύω συνεχώς, να δικαιώνω κάθε προπονητή και κάθε διοικητικό στέλεχος μιας ομάδας για την επιλογή του προς το πρόσωπό μου. Τα τελευταία 2 χρόνια τώρα είμαι δεύτερος τερματοφύλακας στα Χανιά. Έχουμε ένα αξιόλογο team τερματοφυλάκων στην ομάδα. Πρώτος τερματοφύλακας είναι ο Φώτης Βουτζαβασίλης, με μεγάλη ιστορία στο προσκήνιο, με σημαντικές στην Αθηνική και μπορεί να είναι και από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην κατηγορία τώρα, ο οποίος έχω να συναγωνιστώ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερη χρονιά, απλά κάθε χρονιά είμαι το ίδιο έτοιμος, ώστε όταν μου δοθεί ευκαιρία να ανταποκριθώ στο ΕΠΑΚ για τον προπονητή μου. Ο Χρήστος Σωμαδίκας, δουλευταρά στο Φιλαράκι, λέει που θα φτάσει ψηλά. Ναι, κολλητός μου φίλος. Είναι και φαντάρος τώρα να δώσει χαιρετίσματα. Θοδωρή, θέλω να μου αναφέρεις τι θυμάσαι, μια εναλλαγή συναισθημάτων σε κάποιο παιχνίδι, έτσι από μικρός. Δηλαδή, που έχεις από σε έναν αγώνα που έφτασες από την κόλαση στον Παράδεισο ή από τον Παράδεισο στην κόλαση, αντίθετα. Απάνω στο ίδιο το παιχνίδι, εναλλαγή συναισθημάτων, θυμάσαι κάποια που σε έκανε εντύπωση? Σε ένα παιχνίδι.
εναλλαγή συναισθημάτων, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά γενικά αυτό που προσπαθώ να χτίσω πάνω στα συναισθήματα που αναφέρατε είναι ότι πρέπει να είσαι πάντα σταθερός και ειδικά όταν είσαι τερματοφύλακας, γιατί μέσα σε ένα παιχνίδι πολλές φορές η κατάσταση εξελίσσεται και εκεί που κερδίζεις ένα 0 μπορεί εν τέλει να χάσεις 2-1 ή το αντίστροφο. Επομένως, ο τερματοφύλακας είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο βαρύδιο πάνω του και οφείλει να είναι αυτός που στη δύσκολη στιγμή θα παρακινήσει τους συμπαίκτες να το γυρίσουν ή όταν κερδίζει η ομάδα να διαχειριστεί το αποτέλεσμα με τη φωνή του, με το λόγο του, με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα μου συνέβησαν τέτοιες στιγμές και ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και ως αεραστέχνης πιο πριν. Δεν έχω κάποια τώρα στο μυαλό μου συγκεκριμένη που να ήμουν από την κόλαση στον παράδεισο. Κάποια καλή σου φάση, κάποια καλή σου στιγμή, κάποια επέμβασή σου που πραγματικά τη θυμάσαι, είτε για την κρισιμότητα του παιχνιδιού, είτε μια φοβερή απέκτηση. Θυμάμαι, τώρα μου ήρθε, ας πούμε, ένα παιχνίδι που είχα κάνει όταν ήμουν στον Απόλλων Λάρισσας με τον Όφη. Στο γεντί που λέει, που είχε και πάρα πολύ, 6-7.000 κόσμο, θυμάμαι. Θυμάμαι, είχα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν και είχαμε χάσει βέβαια, γιατί ο Όφη ήταν πρώτος, με πολύ καλή ομάδα, και είχε τύχει τότε να είναι και προπονητής που είναι στην ομάδα μου σήμερα. Θυμάμαι, είχα πάει πάρα πολύ καλά και στο τέλος με χειροκροτούσε όλος ο κόσμος. Γιατί η ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, να δεχτεί αρκετά γκολ και είχα κάνει τη σπουδαία εμφάνιση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η σπουδαία εμφάνιση που λες, ή κάποια καλή. Ποιοι παίζεις στην ψυχολογία, στην ώρα του μάτς, στην ψυχολογία του ενός τερματοφύλακα, ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο στο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σίγουρα ένας τερματοφύλακας για να έχει ψυχολογία, καλή στην παιχνίδι, είναι να έχει δουλέψει και να έχει προετοιμαστεί σωστά και αγωνιστικά και νοερά πριν από κάθε παιχνίδι και μέσα στην εβδομάδα την αγωνιστική. Θεωρώ ότι σε έναν αγώνα, ένας αγώνας ουσιαστικά είναι στιγμές. Είναι στιγμές. Υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που σίγουρα μπορεί να μην είσαι, να μην κάνεις κάποιες καλές επαφές, να μην κάνεις την κατάλληλη απόκρουση. Να μην δώσει την κατάλληλη πάσα ακριβώς όπως ήθελες. Αυτό που μένει και που πρέπει ένας επαγγελματίας τερματοφύλακας να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο είναι η συγκέντρωσή του και η αυτοπεποίθησή του στην επόμενη στιγμή. Δηλαδή ότι έγινε, τελείωσε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, συνεχίζω και η επόμενη φορά μέσα στο παιχνίδι θα είναι καλή, θα είναι ιδανικότερη. Ξέρεις γιατί σου είπα. Γιατί πολλοί τερματοφύλακες, όπως συνεντεύξεις που έχω ακούσει, που έχω δει, παίζει ρόλο και η πρώτη επαφή με την μπάλα. Έστω, όχι η καλή επέκρουση, έστω η πρώτη επαφή να την πιάσει σταθερά την μπάλα. Παίζει, λέει, μεγάλο ρόλο για τη συνέχεια του αγώνα. Δίνει ψυχολογία σίγουρα. Αν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με μια καλή στιγμή σου, μετά έχει αυτοπεποίθηση περισσότερο. Είναι λογικό αυτό, είναι δεδομένο. Αλλά δεν σημαίνει κιόλα ότι θα κάνεις την ίδια επέμβαση και στο τέλος. Οπότε γι' αυτό είναι η συγκέντρωση, το πόσο το διατηρείς όλο αυτό στα 90 λεπτά αγώνα. Ο σύγχρονος τερματοφύλακας θέλει να ξέρει ποδόσφαιρο. Καλά, σίγουρα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια βλέπουμε όλοι ότι το παγκόσμιο έχει αλλάξει. Ναι, ο τερματοφύλακας ουσιαστικά δεν είναι τερματοφύλακας, είναι ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιριστή. Να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, να καθοδηγεί, να λειτουργεί πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, να προνοεί ουσιαστικά. Και για μένα ένας καλός τερματοφύλακας είναι αυτός ο οποίος απεκρούει πολλά σουτ. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας είναι αυτός ο οποίος δεν επιτρέπει στους αντιπάλους να κάνουν σουτ. Δηλαδή προβλέπει κάτι και καθοδηγεί σωστά. Και η θέση που κάτω από τα κολπόστε, Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα, σαφώς. Ποιον θεωρείς κορυφαίο τερματοφύλακα? Κορυφαίος τερματοφύλακας.
ποιον είχε είδαλμα από μικρό. Ο κορυφαίος τερματοφύλακας που είχε αλλάξει και το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ο Νόιερ, ο Γερμανός. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει καινοτομήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δικά του χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο προσαρμόστηκε και πάνω του, αντί να προσαρμοστεί ο ίδιος στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό τον θεωρώ κορυφαίο. Και ως προσωπικότητα. Και ο Μπουφόν είναι Έλληνα. Και Έλληνα τερματοφύλακα. Έλληνα τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι στην καλύτερη φόρμα του αυτή τη στιγμή είναι ο Διούδης, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη, είναι στην καλύτερη κατάσταση και για μένα πρέπει να παίζει και στην εθνική κιόλας. Ορίστε. Τι ομάδα είσαι. Εγώ Χανιά είμαι. Ωραίος. Λοιπόν, να πιάσουμε και λίγο γενικότερο το θέμα. Ένα παιδί που θα έρθει να ασχοληθεί τώρα με το ποδόσφαιρο και ιδίως με τη θέση του τερματοφύλακα, που είπαμε ότι είναι μια ιδιαίτερη θέση. Τι θεωρείς πως πρέπει να κάνει για να πετύχει. Τι θεωρείς τα βήματα που πρέπει να κάνει για να πετύχει. Κοιτάξτε, ο αριστεχνικός αθλητισμός πιστεύω ότι πλέον δεν ευνοεί, βασικά και από παλαιότερα δεν ευνοούσε εύκολα ένα τερματοφύλακα να εξελιχθεί. Γιατί δεν υπάρχει εξειδίκευση, δεν υπήρχε τουλάχιστον εξειδίκευση από προπονητές τερματοφυλάκων. Το βίωσα ο ίδιος. Παρόλο που η ακαδημία μου ήταν εξαιρετική σε υποδομές, σε εξοπλισμό, σε ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχε τεχνογνωσία για τους τερματοφυλάκες. Υπήρχε ελλειπή τεχνογνωσία. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ψαχνόμασταν συνεχώς όλη η Ακαδημία, εμείς οι τερματοφύλακες, να βρούμε έναν άνθρωπο να μας εκπαιδεύσει. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα πρόβλημα για ένα νέο παιδί. Γι' αυτό κάποιος που έχει τα προσόντα ουσιαστικά σε νεαρή ηλικία, μέχρι τα 13-14, το καταλαβαίνει μια Ακαδημία. Το ιδανικό είναι, αν δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο αριστεχνικός αθλητισμός πάνω στο παιδί, το παιδί να πηγαίνει σε μια επαγγελματική ομάδα για να βελτιώνεται. Γιατί η δουλειά που γίνεται εκεί, σαφώς στους τερματοφύλακες μιλάω, δεν αναπληρώνεται από τις ομάδες τις τοπικές. Δυστυχώς, βέβαια, δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση. Όχι, αυτό το εντόπισε και ο Σάκης, ο Γκαραβέλης προχθές. Αυτό είπε ότι πραγματικά όταν έφυγα από την Κοζάνη, έτσι, θεωρούσα τον εαυτό μου σαν ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και όταν πήγα στην Ξάνθη, πραγματικά εκεί είδα ότι είμαι πάρα πολύ πίσω. Το ίδιο βίωσα κι εγώ. Όταν έφυγα να πάω στο Παναθηναϊκό, έλεγα εντάξει, ευκολάκι. Με το που άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα και είδα τι υπάρχει και τι με περιμένει, ένιωθα σαν να μην είχα ξαναπέξει ποδόσφαιρο. Λέω, δεν έχω κάνει τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν έχω δουλέψει καθόλου όσο θα έπρεπε να έχω δουλέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό, ξέρεις, ας πούμε, που είναι το μεγάλο κενό που υπάρχει σε πολλές επαρχιακές πόλεις, Κοζάνη και τα λοιπά, από τη μια ακαδημία, έστω από μια ομάδα αγωνιστική που παίζει στο τοπικό, στο να υπάρχει ένα σκαλοπάτι παραπάνω στην πόλη μας, που να μπορέσει να δουλέψει για να ξεφύγεις και από αυτά τα δεδομένα και από αυτό το στάδιο. Είναι αυτή η χαώδης διαφορά. Σίγουρα υπάρχει. Συγγνώμη και καλησπέρα, λέει, από τον Φιλότα, ο Τσέλα. Ένα ποδοσφαιριστής από το Φιλότα. Άρα η συμβουλή σου σε ένα μικρό παιδί που ξεκινάει, ποια θα ήταν, τι θα του συμβούλευες? Η συμβουλή μου σε ένα μικρό παιδί είναι ασφαλώς να ασχοληθεί με τον αθλητισμό για πάρα πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν με την παιδεία κυρίως και για το αγωνιστικό, για να γυμνάζεται, για να χαίρεται, να γίνεται μέλος της κοινωνίας μέσω του αθλητισμού. Να παίρνει στοιχεία στην προσωπικότητά του τα οποία δεν μπορεί να βρει αλλού. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν αναπληρώνεται, εάν δεν το επιλέξεις. Και θα του έλεγα να ανοίξει τα φτερά του, να παλέψει για αυτό. Να παλέψει για τον αθλητισμό. Αν βλέπει τον εαυτό του ότι έχει την κατάλληλη κατάρτιση και μπορεί, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το υποστηρίξει, να παλέψει και αυτό. Οι μεγάλοι αθλητές, οι μεγάλοι άνθρωποι
Δεν γεννήθηκαν σε εύκολες συνθήκες. Κανείς μεγάλος άνθρωπος δεν γεννήθηκε σε εύκολες συνθήκες. Όλοι παλέψανε, δυσκολεύτηκαν και κατάφεραν μέχρι εκεί που μπορούσαν να κερδίσουν το ψωμί τους και τη δουλειά τους. Οπότε σε ένα παιδί θα έλεγα να μην σταματήσει να ονειρεύεται. Και ειδικά στην περίοδο που διανύουμε τώρα, που περνάμε για την κρίση της πανδημίας και τα παιδιά έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια, υπάρχει κλεισμός. Όλο ένα και περισσότερα παιδιά διακόπτουν το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό και θα συμβούλευα σε κάθε παιδί και σε κάθε γονέα, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που δίνουν το έναυσμα στα παιδιά, να παροτρύνουν στα παιδιά τους και αν χρειαστεί να τα αναγκάσουν κιόλας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ έχεις από το σπίτι, Θοδωρή. Έχεις δόξα τω Θεώ και η μητέρα μου και ο πατέρας μου και είμαι ευγνώμων για αυτό, από αυτούς. Ήταν πάντα δίπλα μου, δηλαδή και στο παραμικρό. Σε κάθε στενά χώρια, σε κάθε χαρά, είτε έπαιζα, είτε δεν έπαιζα. Ήταν δίπλα μου και μου λέγανε, Θοδωρή, μην τα παρατάς, κάνε αυτό που αγαπάς, να χαίρεσαι αυτό που κάνεις και όλα τα άλλα θα στα δώσω πώς, μην αγχώνεσαι. Και αυτή ήταν μια συμβουλή που μου έδωσε την ελευθερία να επιλέγω. Παίρνω αυτό που είπες τώρα, μην τα παρατάς. Σου ήρθε κάποια στιγμή σκέψη να τα παρατήσεις? Αν απογοητεύτηκες από κάτι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχω απογοητευτεί, όχι από τον εαυτό μου, έχω απογοητευτεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Άλλα πράγματα περιμένεις όταν είσαι παιδί και βγαίνεις στην Αλάνα και παίζεις και βλέπεις τον ποδοσφαιριστή στη μία ομάδα, στην άλλη ομάδα, επαγγελματίας, να τον δείχνει τηλεόραση. Άλλα πράγματα περιμένεις, στην Ελλάδα τουλάχιστον, και άλλα βλέπεις όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο. Διακρίνεις ότι η κατάσταση δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως τη φανταζόσουν, και ότι υπάρχει... Ναι, δεν είναι όλα αγγελικά και υπάρχει ένα άλλο ντόμινο το οποίο ακολουθεί. Δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Δεν πέρασε κάτι τέτοιο ποτέ από το μυαλό μου, σαφώς. Απλά υπάρχουν κάποιες φορές καμπανεβάσματα. Ο άνθρωπος... Απογοητεύεσαι, ναι, σωστά. Η ψυχολογία του ανθρώπου είναι τέτοια, είναι έτσι πλασμένη, ώστε να... κάποιες φορές να έχει τα πάνω της, τα κάτω της. Γι' αυτό έχουμε φίλους, οικογένειες, για να μας ανεβάζουν, να μας δίνουν ξανά κίνητρο, τον εαυτό μας σκληρό και προχωράμε. Οι φιλοδοξίες σου που φτάνουν, Θοδωρή, γιατί είναι μικρός είσαι, έτσι, δεν είσαι, δεν είσαι θεματοφύλακας που ξεκίνησες. Είμαι θεματοφύλακας στα 23 στην Ελλάδα, δεν ξέρω, θεωρεί ταλέντο, τι να πω. Αλλά δεν είσαι και μεγάλος, έτσι. Δεν είμαι μεγάλος, δεν είμαι μεγάλος, είμαι σε μια πολύ καλή ηλικία, σε μια νεαρή ηλικία, σε μια καλή ηλικία. Σίγουρα θέλω όπου πάω να αγωνίζομαι, να εξελίσσομαι, να δουλεύω σκληρά μέσα από τα τις προπονήσεις και θεωρώ ότι γενικά οι προπονητές είναι αυτοί που ξέρουν και επιλέγουν πότε ένας προσφέστης αγωνιστεί. Οι φιλοδοξίες μου είναι, θέλω να φτάσω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, σίγουρα, όπως κάθε προσφέστης, θέλω να φτάσω σε ένα μεγάλο κλαμπ, να αγωνιστώ εκεί και ο δρόμος θα δείξει. Ο Θεός, δεν ξέρω. Γέρι να είμαστε. Εδώ τις εξελίξεις τοπικές με τις ομάδες που παρακολουθείς. Έχουμε την ΑΕΠ Football Link, Κοζάνη, βλέπουμε τελευταία πραγματικά γίνονται πράγματα που πολλοί θα ήθελαν από χρόνια να γίνουν και βλέπουμε ότι πραγματικά, αλλά και για το Μακεδονικό γενικά, σε αυτές τις ομάδες που... Ναι, κοιτάξτε να δείτε γι' αυτό. Εγώ πολλές φορές, επειδή τυχαίνω να βρίσκω και συμπαίκτες που είναι από Κοζάνη, φέτος έχω τον Δημήτρη του Μιγιαλίδη στην ομάδα που ήμασταν και πέρσι μαζί, το Χρήστο τον Τζιώρα που ήμασταν πέρσι παίκτες μαζί και άλλα παιδιά πολλά χρόνια που είναι στην Κοζάνη. Κάθε φορά που συζητάμε, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλοι το έχουμε παράπονο το να υπήρχε από όταν ήμασταν μικροί έστω μία ομάδα επαγγελματική στην πόλη μας. Έστω μία ομάδα επαγγελματική στην πόλη μας. Να μπορούμε μέσα από αυτή την ομάδα να εξελιχθούμε ή και παραπάνω ομάδες, εντάξει. Αν όχι δύο, έστω δεν πειράζει. Αλλά να υπάρχει μια ομάδα τουλάχιστον, να έχει τμήματα υποδομής, να φέρνει το ενδιαφέρον το αθλητικό της πόλης εκεί, να μαζεύονται τα παιδιά σε μια ακαδημία οργανωμένα. Να υπάρχει γενικά ένα επαγγελματικό πρότυπο.
Και είναι πολύ σπουδαίο που πλέον έστω και μια ομάδα στην πόλη, η ΑΕΚ Κοζάνης, βρίσκεται στη Football League. Και από πέρσι παρακολουθούσα την πορεία τους. Κάνανε καλή πορεία τα παιδιά, βγήκαν δικαίως. Θεωρώ ότι θα τα πάνε καλά. Το πρωτάθλημα τώρα νομίζω ξεκινάει τη Football League. Ελπίζω να τα πάνε καλά τα παιδιά, το εύχομαι. Και για την ομάδα της Κοζάνης, η αλήθεια είναι πως είναι η ομάδα της πόλης, ουσιαστικά. Είναι η κυρίαρχη ομάδα, όπως γνωρίζουν όλοι, με τη μεγαλύτερη ιστορία της πόλης. Θεωρώ ότι είναι κρίμα που βρίσκεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα έπρεπε να βρίσκεται σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ευελπιστώ να αλλάξουν τα πράγματα εκεί και να μπορέσει έστω και στο μέλλον κάποια στιγμή να απορροφήσει και κοζανίτες. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην πόλη. Κάτι αλλάζει πάνω στην Κοζάνη τις τελευταίες μέρες με την αλλαγή διοίκησης. Θα έλεγες, θα το σκεφτώσουν σοβαρά μια πρόταση από ομάδα της εδώ της περιοχής λέγοντας τη Football League, της ΑΕ. Θα σκεφτώσουν, δεν είπαμε τώρα, έτσι. Το δουλειά. Το ποδόσφαιρο κρύβει πολλές εκπλήξεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ποτέ κλειστός σε κάτι. Είμαι ανοιχτός, συζητήσιμος. Κανείς δεν ξέρει. Δημήτρη Σάπο, εύχεται καλές εκπομπές, καλή επιτυχία. Συνδυάζεις, Θοδωρή, μαζί με το ποδόσφαιρο, σπουδάζεις και αθλητικό management. Ναι, η αλήθεια είναι πως σπουδάζω και αθλητικό management. Το αθλητικό management είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι κεντρικό του αθλητισμού. Είναι η διοίκηση του αθλητισμού και η οργάνωση. Είναι το πανεπιστήμιο μου στη Σπάρτη. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο οργάνωση και διαχείριση αθλητισμού στην Ελλάδα. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο ουσιαστικά προετοιμάζει τους φοιτητές για στελέχη αθλητικών οργανισμών και στο Υπουργείο Αθλητισμού, σε ΠΑΕ, σε αθλητικούς φορείς γενικότερα. Τους εξειδικεύει σε τομείς διαχείρισης και οργάνωσης ενός συλλόγου. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι σε πολύ μεγάλη κλίμακα το Πανεπιστήμιο πλέον, γιατί κάνει και συνεργασίες με το Υπουργείο Αθλητισμού, με την ΕΠΟ, με τη Super League. Είμαι τυχερός που ανήκω και σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Τώρα είμαι στο τρίτο έτος, τελειώνω το τρίτο έτος από απόσταση. Σίγουρα έχω φιλοδοξίες και για εκεί, γιατί το ποδόσφαιρο έχει ημερομηνία λήξης. Τα πράγματα είναι λογικά και δεδομένα. Και όλοι οι αθλητές, επαγγελματίες, συνάδελφοι, πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και πρέπει να το γνωρίζουν κυρίως τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ακαδημίες τώρα, σε όλες τις ακαδημίες όλης της χώρας και σκέφτονται και ευελπιστούν να γίνουν επαγγελματίες αθλητές γενικότερα. Πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος στο μυαλό τους πάντα, τη διπλή καριέρα. Ο αθλητισμός εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Έχει τραυματισμούς, έχει συγκυρίες, έχει τύχη. Έχει πολλά προβλήματα, δυστυχώς. Με αποτέλεσμα να μην σε επιβραβεύει όσο πρέπει. Δυστυχώς, στον αθλητισμό, στον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν παίρνεις ποτέ το 100% από αυτό που δίνεις. Γι' αυτό κιόλας πρέπει μετά την καριέρα, που είσαι νέος άνθρωπος, να κοιτάζεις την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό προνοώ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Εντάξει, η παρότρινση ήταν κυρίως και από τους γονείς μου. Και εγώ ίδιος, αφού ρήμασα, κατάλαβα πώς κινούνται τα πράγματα. Και ευελπιστώ και μετά τον επαγγελματικό μου, μετά την επαγγελματική μου καριέρα, να ασχοληθώ με την διοίκηση του αθλητισμού πάνω στο ποδόσφαιρο. Συνδυάζονται εύκολα, μπορούν να συνδυαστούν? Ένα παιδί που έχει θέληση μπορεί να τα συνδυάσει? Κατά τέτοιο υψηλός αθλητισμός, πρωταθλητισμός, έτσι, σε μια ομάδα Super League 2, αλλά και ένα και σπουδές, έτσι, δεν είναι... Έτσι,
θεωρώ ότι πολλές φορές κάνω αρκετά πράγματα. Σπουδάζω, προσπαθώ να μάθω ξένη γλώσσα, προσπαθώ να ασχοληθώ με υπολογιστές, προσπαθώ να ασχοληθώ με, με τη δουλειά μου. Προσπαθώ να δικτυώνομαι γενικότερα, να επιμορφώνομαι ως άνθρωπος. Και μετά σκέφτομαι, είναι δύσκολο αυτό που κάνω. Και έτυχε πριν λίγες μέρες να είμαι με μια συμφοιτήτρια μου από το Πανεπιστήμιο Διαδικτυακά, η οποία είναι 45 χρονών, είναι μαραθωνοδρόμος, έχει 4 παιδιά, κάνει προπτυχιακό μαζί μου και κάνει και μεταπτυχιακό στο Αρχικό Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και εκεί διαπιστώνω ότι εγώ κάνω πολύ λίγα. Επομένως, τα παιδιά και η διπλή καριέρα και το να συνδυάσεις δύο πράγματα δεν είναι τίποτα. Όποιος έχει θέληση, θεωρώ, και όρεξη για δουλειά πραγματικά όμως, όχι να κρύβεται, τα καταφέρνει όλα. Και πολύ εύκολα. Και προσθέτει και τρίτο πράγμα, αν θέλει. Αρκεί αυτό που είπες και πραγματικά, γιατί μας ακούν και αρκετοί νεαροί, αρκετοί ποδοσφαιριστές που θέλουν να κάνουν, να ανέβουν, ότι δεν έρχεται τίποτα εύκολα και χρειάζονται πολλές, αυτό το κρατάω, πολλές θυσίες. Σίγουρα. Ασφαλώς. Πολλές θυσίες, κύριε Γιώργο, το ξέρετε καλύτερα από όλους που είστε τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Όλα είναι αναλώσιμα. Έτσι. Κλείνοντας σιγά-σιγά, κάτι που θα ήθελες να αφήσεις, ένα μήνυμα που θέλεις να δώσεις ή κάτι που ενδεχομένως εγώ δεν να σε ρώτησα και ήθελες να το βγάλεις από μέσα σου. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Θα ήθελα να προσθέσω βασικά, σύμφωνα και με τις εποχές που ζούμε τώρα, με την πανδημία και με όλο αυτό που συμβαίνει, ότι εύχομαι ο κόσμος να μην χάσει το κουράγιο του, να συνεχίσει να παλεύει αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι απελπίζονται, δυσκολεύονται από όλο αυτό που συμβαίνει και εύχομαι ο αθλητισμός να τους δώσει μια δύναμη να δουν τα πράγματα διαφορετικά, να μπορέσει να τους κάνει να ξεφύγουν μέσα από τα προβλήματα που βιώνουν. Αυτή και επίσης, θεωρώ κιόλας ότι δεν έπρεπε να κλείσει ο αθλητισμός καθόλου. Δεν έπρεπε καθόλου να κλείσει ο αθλητισμός. Το παιχνίδι της ομάδας σου. Τώρα εγώ παίζουμε με την Κυριακή με την Ξάνθη. Κομβικό παιχνίδι, δύσκολο. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε σε καλό φεγγάρι ομάδα. Καλή ροή και θα κερδίσουμε. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύω. Αυτό. Ωραία. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, για την πρόσκλησή σας σε αυτό το meeting και για όλες τις στιγμές και αναμνήσεις που μου έχετε δώσει ως ποδοσφαιριστή και στην ομάδα Σπιράζη 2004 και στο Μακεδονικό και να καληνυχτήσω όλους τους θεατές που μας βλέπουν. Να ξέρεις ότι και εδώ κάνεις τους ανθρώπους γενικά και αυτούς τους ανθρώπους που σε έζησαν μικρό, αλλά και όλους τους Κοζανίδες γενικά, πραγματικά τους κάνεις περήφανους και όλοι θέλουν να πάρουν κάτι από αυτό, δηλαδή από την όρεξη, αλλά και από το πάθος. Βγάλαμε προχθές τον Σάκη, σήμερα εσένα, αύριο μεθαύριο αυτό θέλουν να κάνουμε, να βγάλουμε παιδιά Κοζανίδες που κάνουν καριέρα έξω και πολλοί, δεν στο κρύβω, ότι είστε πρότυπα και θέλουν να σας νοιάσουν. Και πρότυπα όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και, όπως είπαμε έτσι, και ηθικά και κοινωνικά. Σίγουρα. Και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους που μας εκπαίδευσαν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να δεχτούν τα συγχαρητήρια και όχι εμείς οι ίδιοι οι οποίοι αποτελούμε το παράδειγμα. Αυτοί που μας δώσαν αυτές τις βάσεις. Που είστε εσείς, η Ακαδημία και το ποδόσφαιρο όλο. Ωραία, να είσαι γερός και δυνατός. Θα στείλεις πουθενά χαιρετίσματα. Στους γονείς μου θέλω να στείλω, στους φίλους μου και γενικά σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να είσαι καλά, Θοδωρή, αγόρι μου. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.